Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στην περιοχή. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η επιθετικότητα εκφράζεται και σε άλλα μέτωπα, όπως για παράδειγμα στο μέτωπο της Συρίας, όπου θυμίζω ότι η Τουρκία πραγματοποιεί στρατιωτική επέμβαση με την ανοχή του ευρωατλαντικού παράγοντα, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Έχουμε το μέτωπο της Λιβύης, όπου επίσης έχουμε μια στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας, και βέβαια έχουμε και το μέτωπο των ελληνοτουρκικών, όπου εκφράζεται ανοιχτά η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Άρα λοιπόν ένα το κρατούμενο είναι αυτή η επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να κατοχυρώσει και να διευρύνει τα συμφέροντά της στην περιοχή. Την ίδια ώρα όμως δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι έχουμε και μια παρασκηνιακή, μάλλον μπρος και πίσω, παρασκηνιακή και προσκηνιακή προσπάθεια από την πλευρά του ευρωατλαντικού παράγοντα να στρωθεί ένα τραπέζι διαλόγου, το οποίο κατά τη γνώμη μας οδηγεί σε επικίνδυνες διευθετήσεις στην περιοχή, που ακουμπάνε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, και στον πυρήνα τους βρίσκεται το στοιχείο της συνεκμετάλλευσης. Από αυτή την άποψη, εμείς θεωρούμε πολύ επικίνδυνη και προκλητική την προσπάθεια που κάνει και η κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα, να εξοραίσουν τον ευρωατλαντικό παράγοντα, να τον παρουσιάσουν ως μια δύναμη εγγύησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όταν στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Όταν δηλαδή ο ευρωατλαντικός παράγοντας, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί που στην πραγματικότητα σε συνεργασία και με την ελληνική αστική τάξη, λέμε εμείς, και με την τουρκική, στείλουν ένα τραπέζι διαλόγου, το οποίο αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε λύσεις συνεκμετάλλευσης. Και προειδοποιούμε ότι αυτές οι λύσεις σε καμιά περίπτωση δεν γίνονται για το συμφέρον του λαού. Είναι λύσεις οι οποίες αφορούν την εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου στην περιοχή και κατά βάση είναι λύσεις οι οποίες στόχο έχουν να διασφαλίσουν την ατοϊκή συνοχή, να διασφαλίσουν την νατοϊκή ισχύ, ας το πούμε έτσι, στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπου και η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις θέλουν να παίξουν ένα πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Φυσικά υπάρχει ανησυχία από τις εξελίξεις. Αυτό που μας ανησυχεί όμως ιδιαίτερα και παίρνω λίγο το νήμα από αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι, είναι αυτή η επιμονή, όπως είπα και προηγουμένως, η προσπάθεια, η επίμονη προσπάθεια της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ να εναποθέσουν τις ελπίδες του λαού για μια διευθέτηση στην περιοχή, στους υπερεθνικούς, όπως λένε, οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα και τους οποίους, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να πάρουν θέση. Μα έχουν πάρει θέση. Το State Department μιλάει για διαφιλονικούμενα ύδατα με την Ελλάδα. Να τα βρούμε Ελλάδα. Μεταξύ μας ουσιαστικά. Να τα βρούμε μεταξύ μας σε συμμαχικό πνεύμα. Έτσι, δηλαδή μέσα στα πλαίσια της συμμαχίας, στις οποίες συμμετέχουμε και οι δύο, μέσα στα πλαίσια δηλαδή της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο βασικός κίνδυνος, ο βασικός παράγοντας κινδύνου στην περιοχή. Έχει αποδειχτεί ότι ο ρόλος του ευρωατλαντικού παράγοντα είναι ένας ρόλος επικίνδυνος. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η επέμβαση στη Συρία γίνεται με την ανοχή του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι η επέμβαση της Τουρκίας, η στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη, γίνεται επίσης με την ανοχή του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι λίγο οξύμορο να μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα, όταν και η ίδια η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι της ανοχής, στην παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι όντως είναι επικίνδυνα τα πράγματα και είναι επικίνδυνα ακριβώς επειδή τον κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις τον παίζει ο Αμερικανοατοϊκός σχεδιασμός. Και θέλω να προσθέσω και κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αντιφατικό. Γιατί αμέσως μετά θα σας απαντήσει ο κύριος Χατζηγιαννάκης, όχι μόνο σε εσάς αλλά και στον εκπρόσωπο της Δημοκρατίας. Ναι, είναι αντιφατικό το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματεύτηκε την στρατηγική συμφωνία, συμμετείχε μάλλον, ξεκίνησε το στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαπραγματεύτηκε μέχρι σχεδόν την ολοκλήρωσή της στρατιωτική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Είναι μια συμφωνία η οποία μετατρέπει την Ελλάδα από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο σε ένα ορμητήριο, πολεμικό ορμητήριο των Αμερικανοατοϊκών. Γιατί έγινε αυτή η συμφωνία? Είναι μια συμφωνία η οποία έγινε ακριβώς για να ισχυροποιήσει το ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Είναι μια συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα δημιουργεί ένα ισχυρότερο ανάχωμα στην επιρροή της Ρωσίας κυρίως, αλλά και της Κίνας που θέλει να επεκταθεί στα Βαλκάνια. Για να το ολοκληρώσω. Ναι, για να το ολοκληρώσω. Δεν έχουμε χρόνο, είναι λοιπόν αντιφατικό. Είναι λοιπόν αντιφατικό από τη μια μεριά να παρουσιάζεις αυτή τη συμφωνία ως μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ίδια ώρα να ισχυρίζεσαι ότι δεν συμμετέχεις σε ένα παιχνίδι που στην πραγματικότητα παραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία για ακριβώς τον ίδιο λόγο.